Φίλοι και φίλες μου, γεια σας. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με μία περίεργη ξένη λέξη. Τη λέξη μορίγκα. Μορίγκα λένε το δέντρο θαύμα για την υγεία στην Ινδία, όπου καλλιεργείται στους πρόποδες των Ιμαλαΐων. Καλλιεργείται δε σε τροπικές και υποτροπικές περιοχές, όπου τα σποράκια, τα φύλλα, καταναλώνονται σαν λαχανικά. Τα φύλλα, όταν αποξηραθούν, τα κάνουν σκόνη και τα χρησιμοποιούν στη φυτική ιατρική, ενώ θεωρείται ότι έχουν πολλά ωφέλη τόσο για την υγεία όσο και για την ομορφιά. Η αξία του δέντρου μορίγκα είναι γνωστή από την αρχαιότητα και η χρήση του είναι πολύ διαδεδομένη εδώ και χιλιάδες χρόνια. Στις Βέδες αναφέρθηκε πρώτη φορά πριν από 5.000 χρόνια περίπου. Στην Αγιουβέρδα αναφέρεται ότι το μορίγκα μπορεί να θεραπεύσει πάνω από 300 ασθένειες. Οι Αιγύπτιοι τοποθετούσαν αγγεία με έλαιο μορίγκα στους τάφους για χρήση του θαυματουργού φυτού στη μεταθάνατον ζωή. Προέρχεται από τους νότιους πρόποντες των Ιμαλαΐων και καλλιεργείται σε τροπικές και υποτροπικές περιοχές και άρχισαν τώρα πλέον να το καλλιεργούν και στην Αφρική. Και μπορεί να μην είναι νέα ανακάλυψη, καθώς το συναντάμε στην παραδοσιακή ιατρική πολλών λαών για εκατοντάδες, για χιλιάδες χρόνια τώρα. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα έχει γίνει ένα από τα πιο διάσημα superfoods, με τους οπαδούς του υγιεινού τρόπου ζωής να το αναζητούν όλο και πιο συχνά. Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Phytotherapy Research, ο φλιός, η χυμή, οι ρίζες, τα φύλλα, οι σπόροι και τα άνθη του δέντρου μορίγκα έχουν χρησιμοποιηθεί παραδοσιακά στη θεραπεία ειδήματος, στομαχικών διαταραχών, νευροεκφυλιστικών ασθενειών, σε διαβήτη, σε άσθμα, σε αρθρίτιδες, σε επιληψία, σε διαταραχές του θυρεοειδούς, σε αναιμία και δρεπανοκυταρική αναιμία, καθώς και στην καταπολέμηση βακτηριακών, μυκητησιακών, υιογενών και παρασιτικών λοιμόξεων. Παράλληλα, είναι ευεργετικό για το σηκώτη, για τα κόκαλα, για την καρδιά, για τα νεφρά, για τα μάτια, ενώ κάνει καλό τόσο στα μαλλιά όσο και στην επιδερμίδα. Υπάρχει άραγε κάτι που δεν θεραπεύει? Το μεγάλο πλεονέκτημα των φύλων μορίγκα είναι η περιεκτικότητά του σε βιταμίνη α, 4 φορές μεγαλύτερη από ό,τι υπάρχει στα καρότα, σε ασβέστιο, 4 φορές περισσότερο από το γάλα και το γιαούρτι, σε σίδηρο, 3 φορές μεγαλύτερη συγκέντρωση από όσο βρίσκεται στο σπανάκι, βιταμίνη σε 7 φορές περισσότερη από τα πορτοκάλια και κάλιο και ποτάσιο 3 φορές περισσότερο από όσο υπάρχει στις μπανάνες. Επίσης, 3 φορές περισσότερο βιταμίνη ε από τα αμύγδαλα. Επιπλέον, είναι εξαιρετική πηγή πρωτεϊνών. Μάλιστα, η περιεκτικότητα αυξάνεται όταν τα φύλλα είναι ξερά, είναι αποξηραμένα. Όσο για τη γεύση του,
σύμφωνα με όσους το έχουμε δοκιμάσει, μας παραπέμπει σε πράσινο τσάι, σε σπανάκι, και στο χρώμα μοιάζει, αλλά και στη γεύση. Αλλά μπορεί να, να φαγωθεί ανακατεμένο σε διάφορες σαλάτες, σε φαγητά ή σε σμούθις. Οι ερευνητές το έχουν ονομάσει θαυματουργό δέντρο, δέντρο της Αθανασίας. Είναι το δημοφιλέστερο φυτό στο χώρο των φαρμακευτικών βοτάνων εξαιτίας της τεράστιας θρεπτικής του αξίας για τον άνθρωπο. Άρχισαν εκτός από την Αφρική, εκτός από την Ινδία να το καλλιεργούν και στις Φιλιππίνες. Και εκεί πλέον η τοπική ονομασία είναι Malungay. Έχει χρησιμοποιηθεί σαν φυτικό σκεύασμα φάρμακο σε πολλούς πολιτισμούς για εκατοντάδες χρόνια και είναι γνωστό σαν ένα πολύ θρεπτικό φυτό που χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση του υποσιτισμού, ειδικά στις χώρες του τρίτου κόσμου, ειδικά για τα βρέφη, ειδικά για τις μητέρες που θυλάζουν. Τα φύλλα περιέχουν περισσότερες από 90 διαφορετικά είδη θρεπτικών ουσιών σε μεγάλες ποσότητες. Ξανατονίζω πάλι, 7 φορές περισσότερη βιταμίνη C από τα πορτοκάλια, 4 φορές περισσότερη βιταμίνη Α από τα καρότα, 4 φορές περισσότερο ασβέστιο από το γάλα και το γιαούρτι και 3 φορές περισσότερο κάλιο από την μπανάνα και ποτάσιο. Επίσης, τα φύλλα του είναι μια πλήρης πηγή πρωτεΐνης, 2 φορές περισσότερο πρωτεΐνη από τη σόγια. Δεδομένου ότι περιέχουν το κάθε ένα από αυτά περίπου 8 βασικά αμινοξέα. Τα φύλλα του μπορούν να καταναλωθούν απευθείας ή σε σαλάτες ή σαν φυτικά συστατικά σε σούπες και άλλες τροπικές τροφές. Περιέχει 18 από τα 20 γνωστά αμινοξέα, τα οποία ίσως γνωρίζετε, είναι σημαντικά συστατικά για τη μεταφορά οξυγόνου μέσω του αίματος, για την καλή λειτουργία του εγκεφάλου και για την αντιγύρανση, καθώς και για μεγαλύτερη πνευματική απόδοση. Κάτι που έχουν απόλυτη ανάγκη τα ηλικιωμένα άτομα. Τις ίδιες ευεργετικές ιδιότητες υπάρχουν, τις βρίσκουμε και στο λάδι μορίγκα, το οποίο και αυτό είναι πολύ πλούσιο σε βιταμίνη Α και C. Έχει αντισηπτικές και αντιφλεγμονώδες ιδιότητες που θεραπεύουν επιδερμικά προβλήματα, εγκάβματα, μελανιές, κοψίματα, τσιμπήματα εντόμων, δηλητήρια από μέδουσες, κοκκινίλες και εκδαρσίματα, τα οποία επουλώνονται πάρα πολύ γρήγορα. Περιέχει μεγάλη ποσότητα ολεϊκού οξέως με τον τεράστιο αριθμό του 72%. Διεισδύει σε βάθος την επιδερμίδα, δίνει τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά και βοηθά στη βαθιά ενυδάτωση, όχι στην επιδερμική. Αναζωογονεί την επιδερμίδα αναπλάθοντας τα κατεστραμμένα κύτταρα. Επίσης, είναι δημοφιλές συμπλήρωμα για την βελτίωση της υγείας των μαλλιών. Η εφαρμογή του λαδιού πάνω σε καθαρή επιδερμίδα σε συνδυασμό με ελαφρύ μασάζ στο πρόσωπο, στο λαιμό, στο στήθος ή στα μπράτσα, ειδικά των γυναικών που έχουν μια κάποια ηλικία,
αναπλάττει σταδιακά την ταλαιπωρημένη επιδερμίδα, διώχνει το νερούλιασμα. Έτσι έχει γίνει το πιο περιζήτητο έλαιο για την παραγωγή σκευασμάτων ομορφιάς. Τα άνθη του μορίγκα ολεϊφέρα μαγειρεύονται και τρώγονται, είτε αναμεμειγμένα με άλλες τροφές, είτε με βούτυρο ή λάδι σε κάποιο τηγάνι. Εκτός από την τεράστια θρεπτική αξία, έχει τις εξής ιδιότητες. Αντιμολυσματικές, αντιβακτηριακές, αντιμυκητιακές, αντικαρκινικές ιδιότητες, ειδικά όσον αφορά τον καρκίνο του προστάτη και τον καρκίνο της επιδερμίδας. Βοηθά στην πρόληψη και τη θεραπεία των φλεγμονών που έχουν σχέση με ρευματισμούς, με αρθρίτιδα, με πόνους στις αρθρώσεις. Ενώ τα νεαρά και τρυφερά φύλλα χρησιμοποιούνται πάρα πολύ στην Ασία για την αύξηση ροής του γάλακτος στις θυλάζουσες μητέρες. Είναι και γαλακταγωγό. Τι συμβαίνει με το μορίγκα? Το μορίγκα περιέχει περισσότερα από 92 θρεπτικά συστατικά. Περιέχει 46 αντιοξειδωτικά, θεραπεύει περίπου 300 ασθένειες και έχει τις περισσότερες βιταμίνες που βρίσκονται στα φρούτα και τα λαχανικά, αλλά σε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες. Δεν υπάρχουν παρενέργειες, πολύ βασικό, γιατί έχουν γίνει δοκιμές, έχουν γίνει έρευνες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλες τις ηλικίες. Από παιδιά, από γυναίκες, από άνδρες. Σήμερα, εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, καθώς και ο υποφαινόμενος, χρησιμοποιούμε τα προϊόντα που παράγονται από το δέντρο μορίγκα. Ποια είναι η σύνθεση των βιταμινών? Το μορίγκα περιέχει βιταμίνη α, βιταμίνη B1, B2, B3, B6, B7, βιταμίνη C, βιταμίνη D, βιταμίνη Ε, βιταμίνη K. ...92 θρεπτικά συστατικά, 46 αντιοξειδωτικά, 36 αντιφλεγμονώδη, 18 αμινοξέα, 9 βασικά αμινοξέα. Όλα αυτά φροντίζουν και βελτιώνουν το ανοσοποιητικό σύστημα, βοηθούν στην καλή κυκλοφορία του αίματος, διατηρεί τα φυσιολογικά επίπεδα του ζαχάρου. Όπως καταλαβαίνετε, έχει φυτικά πλεονεκτήματα αντιγύρανσης. Έχει αντιφλεγμονώδη δράση, βοηθάει στην πέψη και στα άτομα που έχουν προβλήματα στο στομάχι και στα έντερα. Προσφέρει διάβγεια, δίνει ενέργεια χωρίς την καφεΐνη, βοηθά στην ισορροπία του μεταβολισμού, κάνει την επιδερμίδα πιο μαλακή, θεραπεύει την ακμή, στηρίζει τα κανονικά επίπεδα ορμονών. Γι' αυτό το λόγο έχει και την ονομασία δέντρο θαύμα. Περισσότερες από 700 επιστημονικές μελέτες έχουν αποδείξει ότι τα φύλλα και οι καρποί του έχουν πάρα πολλές ευεργετικές ιδιότητες για τον ανθρώπινο οργανισμό.
Καλά είναι τα ξένα βότανα και τα δέντρα, ιδιαίτερα όταν αποφέρουν τέτοια θεαματικά καλά αποτελέσματα στην υγεία των ανθρώπων. Αλλά τα περισσότερα φυτά στον κόσμο υπάρχουν εδώ στην Ελλάδα. Έτσι θα μιλήσουμε, το επόμενο θέμα θα είναι για το ζαμπούκο. Η λατινική ονομασία είναι ζαμπούκους νίκρα. Είναι ζαμπούκος ο μελανός της οικογένειας των εγωκλιματοδών. Άλλα ονόματα, διότι ανάλογα με την περιοχή στην Ελλάδα δίνουν και διαφορετικά ονόματα. Με σίγμα, σαμπούκος ή με ζήτα, ζαμπούκος. Πάρα πολλοί τη γνωρίζουν σαν κουφοξυλιά ή αφροξυλιά ή αφροξυλάνθη ή φροξυλιά ή φροξυνάνθη. Ακτή ή μελανή, αυξιά ή αντριανός. Όταν οι περισσότεροι άνθρωποι κολλάνε ένα κρυολόγημα ή γρήπη, επισκέπτονται τον γιατρό τους ή το τοπικό φαρμακείο για να πάρουν κάποιο είδος φαρμάκου που πιστεύουν ότι θα τους ανακουφίσει από τα... Όμως, σε ένα κρυολόγημα ή γρήπη ή οποιοδήποτε άλλο ιό, τα φάρμακα έχουν μόνο την ικανότητα να θεραπεύουν τα συμπτώματα και δεν μπορούν να εξαλείψουν τον ίδιο τον ιό. Μόνο το ανοσοποιητικό σύστημα είναι αυτό. Για τις στιγμές όμως όπου το ανοσοποιητικό σύστημα έχει αποτύχει να κάνει τη δουλειά του, υπάρχει μια φυσική θεραπεία που έχει αποδειχθεί ότι είναι μία από τις πιο αποτελεσματικές θεραπείες για να καταπολεμήσει τους ιούς και συγκεκριμένα ο ζαμπούκος. Η καρπή του ζαμπούκου τυχαίνει να είναι το πιο ισχυρό αντιοξειδωτικό που έχει χρησιμοποιηθεί για αιώνες στη λαϊκή ιατρική σε όλο τον κόσμο για τη θεραπεία του κρυολογήματος και της γρήπης. Τις πληγές όταν εφαρμόζεται τοπικά και μάλιστα φαίνεται να είναι αποτελεσματικός και κατά του ιού του απλού έρπιτα. Μία μελέτη του 2001 που δημοσιεύτηκε στην Αμερική στο National Library of Medicine δήλωσε ότι τα εχυλίσματα του ζαμπούκου είναι μία φυσική θεραπεία με αντιϊκές ιδιότητες, ειδικά κατά των διαφορετικών στελεχών του ιού της γρήπης. Μία άλλη μελέτη του 2004 που δημοσιεύτηκε στην NLM, δήλωσε ότι τα συμπτώματα της γρήπης διαρκούν μικρότερο χρόνο όταν χρησιμοποιούμε το τζαμπούκο. 2 φλιτζάνια τσάι την ημέρα. Τα συμπτώματα διαρκούν κατά μέσο όρο 4 ημέρες λιγότερο και η χρήση φαρμακευτικής αγωγής ήταν σημαντικά μικρότερη σε εκείνους που λαμβάνουν εχύλισμα ζαμπούκου σε σύγκριση με κάποιο εικονικό φάρμακο, πλασίμπο. Το Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ γράφει ότι ο ζαμπούκος μπορεί να έχει αντιφλεγμονώδη, αντιϊκή και αντικαρκινική ιδιότητα και μια μελέτη προτείνει ότι ο ζαμπούκος μπορεί να σκοτώσει τον ιό Ι1-Ν1. Οι μαύροι καρποί του ζαμπούκου περιέχουν μία ειδική ένωση η οποία επικαλύπτει τους ιούς και τους εμποδίζει από το να διεισδύσουν και να μολύνουν
τα υγιή κύτταρα. Πάντως σε άλλες μελέτες θεωρούν ότι ο ζαμπούκος αλλάζει το pH, αλλάζει την αλκαλικότητα των πλενογόνων, με αποτέλεσμα οι ιοί να μην μπορούν να προσκοληθούν στις πλενογόνους, οπότε δίνεται χρόνος στο ανοσοποιητικό σύστημα να παράγει, να δημιουργήσει αντισώματα. Είναι ένα από τα σπάνια φυτά που είχε την ίδια αναγνώριση στα αρχαία χρόνια που έχει και στην εποχή μας για τις φαρμακευτικές του ιδιότητες. Είναι ένα μικρό φιλοβόλο δέντρο, θα το βρείτε άφθονο στις άκρες των δρόμων. Ο φλοιός του κορμού είναι ανοιχτόχρωμος, με σχισμές και λευκά φακίδια. Έχει φύλλα μεγάλα, πράσινα θαμπά, με 5 λογοειδή οδοντοτά φυλάρια, αντιμικρά λευκοκίτρινα, πολύ μυρωδάτα, κατά μεγάλα απλωτά σκιάδια. Οι καρποί του είναι μικρές μαύρες ράγες. Η λαϊκή παράδοση χαρακτηρίζει το ζαμπούκο σαν πλήρες φαρμακείο, λόγω των αναρρύθμιτων θεραπευτικών και προφυλακτικών του ιδιοτήτων. Τα μέρη που χρησιμοποιούνται για θεραπευτικούς σκοπούς είναι διακόπτουμε για λίγα λεπτά για διαφημίσεις. Τα μέρη που χρησιμοποιούνται για θεραπευτικούς σκοπούς είναι ο φλοιός, είναι τα άνθη, είναι η καρπή και τα φύλλα. Τα άνθη βγαίνουν σε ταξιανθίες όπως αργότερα και η καρπή. Η καρπή είναι ερμαφρόδιτη και έχουν ευχάριστη μυρωδιά που οφείλεται στο πλούσιο εθέριο έλαιο που περιέχουν. Όταν τα φρούτα είναι όρημα, τότε είναι σχεδόν μαύρα. Η καρπή του ζαμπούκου είναι ελαφρά τοξική, ειδικά όταν είναι άγουρη. Γι' αυτό πάντα τους συλλέγουμε όταν οριμάσουν. Οι Άγγλοι αποκαλούν το δέντρο Elder και τον καρπό του Elderberry. Κάποια άλλα από τα πολλά ονόματα είναι Elderberry, Ζαμπούκους Νίγκρα, Έλαγκουντ, Χολάντερ, Πρεσβύτερος, αλλά και πάρα πολλές φορές καλείται Γέροντας. Είναι ένα κοινό δέντρο στην Αγγλία και στην Ευρώπη και έχει πολιτογραφηθεί σε πολλά μέρη του κόσμου. Οι κλινικές έρευνες έδειξαν ότι μειώνει το χρόνο της ανάρρωσης από τη γρήπη, τόσο από τον τύπο Α όσο και από τον τύπο Β. Οι καρποί του ζαμπούκου τρώγονται ψημένοι και χρησιμοποιούνται και σε πάρα πολλά γλυκά. Τα άνθη, τα λουλούδια αρωματίζουν διάφορα λικέρ και οι καρποί του χρωματίζουν κρασιά. Οι χρωστικές ουσίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη βαφή υφασμάτων και νημάτων. Η λαϊκή παράδοση χαρακτηρίζει το ζαμπούκο σαν ένα πλήρες φαρμακείο, λόγω των πολλών θεραπευτικών και προφυλακτικών ιδιοτήτων.
ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την αποφυγή ασθενειών που προκαλούνται από ιούς ή από οποιοδήποτε άλλο μολυσματικό παράγοντα είναι να διατηρήσουμε ένα ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Όταν αποτυχάνει το ανοσοποιητικό, τότε χρησιμοποιούμε το ζαμπούκο. Οι καρποί μπορούν να μαγειρευτούν, μπορούν να γίνουν μαρμελάδα, να γίνουν ζελέ, να γίνουν σιρόπι. Δένουν και ενώνονται με τα βατόμουρα, με τα μούλα, μήλα και άλλα φρούτα και γίνονται ένα εξαιρετικό γλυκό κουταλιού. Οι καρποί θεραπευτικά περιέχουν αμινοξέα, βιοφλαβονοειδή, φλαβονοειδή, καροτενοειδή, ζάχαρη, τανίνες και βιταμίνες Α, Β και Σ. Ο φλιός δρά σαν διουρητικό, εμετικό και σαν καθαρτικό. Τα φύλλα δρούνε σαν μαλακτικά και πουλωτικά, εσωτερικά καθαρτικά, αποχρεπτικά και εφιδρωτικά. Τα άνθη δρούν εφιδρωτικά και αντικαταρροϊκά και είναι άριστα για θεραπεία κρυολογημάτων, γρήπης, κομπρέσες στα μάτια μετά από κάποια οφθαλμική μόλυση ή επιπεφικίτιδα, για πονόλαιμο, για πονόδοντο, για ξερόβυχα, για αμυγδαλές και για φαρυγγίτιδα. Οι καρποί δρούν εφιδρωτικά, διουρητικά και υπακτικά. Τα φύλλα επίσης χρησιμοποιούνται σε τραύματα, σε διαστρέμματα, σε μόλοπες και σε χιονίστρες. Τα φύλλα του ζαμπούκου είναι ευκύλια και χρησιμοποιούνται εξωτερικά τόσο στις αιμορροίδες όσο και στα εγκάβματα. Τα άνθη είναι κατάλληλα για κάθε καταρροϊκή φλεγμονή του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, όπως είναι πυρετός εκχόρτου ή λόγω ημουρίτιδας. Τα φρέσκα άνθη είναι αιματοκαθαρτικά, όταν όμως ξεραθούν χάνουν αυτή την υπακτική ιδιότητα. Οι καρποί του ζαμπούκου έχουν παρόμοιες ιδιότητες με τα άνθη, αλλά επιπλέον είναι χρήσιμοι και στους ρευματισμούς. Σε ένα φλιτζάνι βραστό νερό, πώς μπορείτε να παρασκευάσετε? Σε ένα φλιτζάνι βραστό νερό ρίχνετε 2 κουταλιές του γλυκού ξηρά ή φρέσκα άνθη, το σκεπάζετε με ένα πιατάκι, το αφήνετε 10 λεπτά. Κατόπιν το φιλτράρετε και το καταναλώνετε. Εάν υπάρχουν φρέσκοι καρποί ή φλιό, τότε μπορούμε να πιούμε το χυμό τους βράζοντας τους καρπούς 2-3 λεπτά περίπου. Είπαμε για τις θεραπευτικές ιδιότητες. Ο φλιός δρά καθαρτικά, εμετικά και διουρητικά. Τα φύλλα δρούνε σαν εξωτερικό μαλακτικό και πουλωτικό και εσωτερικά σαν καθαρτικό, αποχρεπτικό και εφιδρωτικό. Χρησιμοποιούνται για μόλοπες, για διαστρέμματα, για τραύματα και χιονίστρες. Είναι τα άνθη είναι εφιδρωτικά και αντικαταρροϊκά και είναι πολύ καλά, άριστα τολμώ να πω, για θεραπεία κρυολογημάτων, πονόλαιμου, πονόδοτου, γρήπης, ξερόβυχα, αμυγδαλών και φαρυγγίτιδας. Είναι κατάλληλα για κάθε καταρροϊκή φλεγμονή του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, όπως είπαμε, για πυρετό εκχόρτου και ιγμωρίτιδα.
Οι καρποί έχουν ίδιες ιδιότητες με τα άνθη, αλλά κάνουν καλό σε αρθριτικά και σε ρευματικά. Άλλο φυτό με πάρα πολύ περιεκτικότητα σε βιταμίνη C είναι ο ιμπίσκος, το οποίο είναι φυτό των τροπικών χωρών. Πιστεύουμε ότι κατάγεται από την Μαλαισία, από την Ινδία, μεταφέρθηκε στην Αφρική και ακολούθως καλλιεργείται στο Σουντάν, στην Κεϊλάνη, στην Ταϊλάνδη, στο Μεξικό, αλλά καλλιεργείται και εδώ στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στα νησιά μας. Είναι ένας διακοσμητικός θάμνος και έχει πολλές ποικιλίες. Είναι φυτό ετήσιο ή πολυετές και μπορεί να ξεπεράσει τα 2 μέτρα. Είναι αγκιόσπερμο, δικότυλο φυτό με οδοντοτό γυαλιστερό φύλλωμα. Τα φύλλα του είναι βαθιά λομποτά και έχουν μήκος από 8 έως 15 εκατοστά, με νευρώσεις, εναλλάσσονται και έχουν μίσχους. Τα άνθη του με διάμετρο 8 έως 10 εκατοστά έχουν 5 πέταλα σε σχήμα κόνου και είναι συνήθως κόκκινα. Αυτό το χρώμα έχουν τα άνθη του αυθεντικού τροπικού υβίσκου, αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα χρώματα, όπως είναι το ροζ, το λευκό, το κίτρινο. Τα άνθη είναι ερμαφρόντιτα και η επικονίασή τους γίνεται από τα έντομα. Ανθίζει από τον Αύγουστο μέχρι τον Οκτώβριο. Οι σπόροι οριμάζουν από Οκτώβριο μέχρι Νοέμβριο. Υπάρχουν περί τα 200 δέντρα που ανήκουν στην οικογένεια του υβίσκου. Χρήσιμα είναι όλα τα μέρη του φυτού, φύλλα, ρίζες και κάλικες. Σιγά σιγά οι έρευνες αποκαλύπτουν τα ωφέλη που τα βότανα παρέχουν στην υγεία. Και ένα από αυτά είναι το τσάι από υβίσκο. Το τσάι με τον εκπληκτικό κόκκινο χρώμα. Ένα τσάι ζεστό υβίσκου περιέχει 0 θερμίδες. Έχει χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, περιέχει και λίγη γλουτένη. Αλλά πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα, άνδρες και γυναίκες, έχουν υψηλή αρτηριακή πίεση, έχουν υπέρταση. Πάρα πολλοί μιλούν για τα ωφέλη του τσαγιού από υβίσκο στον καθαρισμό της επιδερμίδας και στη ρύθμιση της ισορροπίας των υγρών. Τα περισσότερα ωφέλη όμως από την κατανάλωσή του αφορούν τη μείωση, την ισορροπία της αρτηριακής πίεσης. Μελέτες που έχουν γίνει σε ζώα έδειξαν πως το εχείρισμα τσαγιού του υβίσκου μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση με δοσοεξαρτώμενο τρόπο. Σε μελέτες στους ανθρώπους αποδείχθηκε πως ένα φλιτζάνι τσάι υβίσκου σε καθημερινή βάση χαμηλώνει σημαντικά τόσο τη συστολική όσο και τη διαστολική αρτηριακή πίεση σε ενήλικες με υπέρταση και διαβήτη τύπου 2. Δύο μελέτες που συνέκριναν το τσάι υβίσκου με το μαύρο τσάι το βρήκαν πιο αποτελεσματικό όσον αφορά τη μείωση της αρτηριακής πίεσης. Τα ωφέλη του τσαγιού από υβίσκο για την υγεία προέρχονται από ένα διοξιδωτικό που υπάρχει στα κόκκινα λουλούδια. Οι ανθοκιανίνες
που είναι ισχυρά αντιοξειδωτικά βρίσκονται πάρα πολύ συχνά σε τρόφιμα, σε άνθη με έντονο κόκκινο χρώμα, όπως είναι οι φράουλες, όπως είναι το καρπούζι. Άλλες μελέτες βρήκαν μία δυνατότητα μείωσης της χοληστερόλης και της επιπτώσης του τόσο στην ολική χοληστερόλη όσο και στην HDL και LDL, καθώς και στα τριγλυκερίδια. Τα αποτελέσματα ήταν ασταθή. Μια μελέτη επανεξέτασης ανέφερε ότι το τσάι υπίσκου δεν είχε κάποια σημαντική επίδραση κάποιου από τα αποτελέσματα που εξετάστηκαν σε σύγκριση με ένα εικονικό φάρμακο, με το μαύρο τσάι ή με τη δίαιτα. Επομένως, τα κορυφαία ωφέλη του αφορούν τη μείωση της αρτηριακής πίεσης. Πώς να κατασκευάσετε, να φτιάξετε τσάι υπίσκου. Ένα κουταλάκι του γλυκού από ξηραμένα λουλούδια σε ένα φλιτζάνι βραστό νερό, το αφήνετε περίπου για 8-10 λεπτά, το φιλτράρετε και το καταναλώνετε. Εάν θέλετε, μπορείτε να προσθέσετε μέλι ή κάποια άλλη γλυκαντική ουσία, όπως είναι το σιρόπι αγάπης. Άλλο φυτό το οποίο υπάρχει άφθονο στον ελλαδικό χώρο είναι η άγριο τριανταφυλιά, η οποία την αποκαλούμε και με τη λέξη κοινόρωνα. Με ένα τριαντάφυλλο δείχνουμε τα συναισθήματά μας και με ένα άγριο τριαντάφυλλο φροντίζουμε την υγεία μας. Το κοινόρωνο κάνει την εμφάνισή του όταν πέσουν τα πέταλα από το άγριο τριαντάφυλλο. Έχουν οειδές σχήμα, χρώμα πορτοκαλί ή και κόκκινο. Είναι σεβαστό εδώ και αιώνες για τις θεραπευτικές του ιδιότητες. Στην αρχαιότητα τα χρησιμοποιούσαν για ιατρικές χρήσεις. Ο φιλόσοφος Πλίνιος, ο Ρωμαίος φιλόσοφος Πλίνιος, το 77 μετά Χριστόν, συνιστούσε στους ασθενείς τη χρήση του κοινόρωτου σαν διουρητικό και σαν καθαρτικό. Αλλά αποδεδειγμένα αντιμετώπιζε πάρα πολύ αποτελεσματικά πάνω από 30 ασθένειες με το λάδι της άγριας τριανταφυλλιάς. Στο Μεσαίωνα τα κοινόρωτα χρησιμοποιήθηκαν για καρδιαγγειακές παθήσεις και στη θεραπεία της αρθρίτιδας. Πολλά μεσαιωνικά κείμενα γράφουν για τις αναζωογονητικές ιδιότητες του κοινόρωτου. Στην Αμερική οι Ινδιάνοι Ομάχα το χρησιμοποιούσαν για να ενισχύσουν το ανοσοποιητικό σύστημα καθώς και το ουροποιητικό. Το χρησιμοποιούσαν για να θεραπεύουν λοιμώξεις, κρυολογήματα, πυρετό, στομαχικά προβλήματα και τη διάρρεια. Επίσης, συνήθιζαν να πλένουν τα μάτια τους με τσάι από κοινόρωτα για τη θεραπεία των φλεγμονών στα μάτια. Κατά τη διάρκεια της βουβονικής πανόλης στη Γαλλία, ο Νοστράδαμος χορήγησε ένα φάρμακο από κοινόρωτα. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο του Βερμόντ, στη Μεγάλη Βρετανία οι στρατιώτες κατανάλωναν σιρόπι από κοινόρωτα, από άγρια τριανταφυλλιά, που τους είχε διανεμηθεί από το Υπουργείο Υγείας
γιατί ήταν η μοναδική διαθέσιμη πηγή βιταμίνης C. Και τι είναι? Είναι ένα μικρό δεντράκι, ένα στάμνος, αγκαθωτός στάμνος, φτάνει τα 1 με 3 μέτρα, ανήκει στην οικογένεια των ροδαθών, η λατινική του ονομασία είναι ρόζα κανίνα ή ροδί ή κοινοροδί. Στη χώρα μας έχει διάφορες ονομασίες όπως είναι ροδαριά, κοινοροδί, άγρια τριανταφυλιά. Την άνοιξη συλλέγουμε τα πολύ ωραία άνθη, τα οποία χρησιμοποιούμε επίσης όπως και τους καρπούς. Εδώ στην Ελλάδα υπολογίζονται περίπου 25 διαφορετικές άγριες τριανταφυλιές, ενώ τη ρόζα κανίνα τη συναντάμε σε πλαγιές, σε ξέφωτα των δασών, σε χαράδρες, σε ριάκια, σε ποτάμια, καθώς και σαν φυσικό φράχτη ανάμεσα στα χωράφια. Τα κοινόροδα τα μαζεύουμε το φθινόπωρο και μπορούν να διατηρηθούν επάνω στο δέντρο σε καλή κατάσταση μέχρι και το τέλος του Δεκέμβρη. Προσοχή! Δεν πρέπει να τρώτε ομούς καρπούς. Δεν είναι τοξικός, αλλά έχει στο εσωτερικό κάτι σκληρές τρίχες που μπορεί να προκαλέσουν ερέθισμα στο αναπνευστικό και πεπτικό σύστημα. Έτσι μαζεύουμε το φθινόπωρο τα φρούτα της άγριας τριανταφυλιάς που είναι πλούσια σε οργανικά οξέα, σε βιταμίνες, ειδικά βιταμίνη C και πικτίνη. Συνήθως είναι αράντιστες, γιατί είναι άγρια τα δεντράκια. Μαζεύουμε τους καρπούς, τους καθαρίζουμε, τους αποξηραίνουμε και φτιάχνουμε τσάι από κοινόροδα. Έχει ευχάριστη γεύση, έντονο κόκκινο χρώμα και είναι πολύ ωφέλιμο για την υγεία. Μπορούμε δε να το καταναλώσουμε ή ζεστό ή κρύο. Μπορούμε να προσθέσουμε μέλι ή σιρόπι αγάπης και ταιριάζει πάρα πολύ με άλλα βότανα όπως είναι το καμομπύλι, η μέντα, το μελισσόφορτο, η λεβάντα και λουλούδια όπως είναι ο υβίσκος που είπαμε προηγουμένως. Το τσάι από άγριες τριανταφυλιές μας βοηθά στη γρήπη, στο κρυολόγημα, στις κοιλιακές κράμπες, στη δυσκυλιότητα και σε πιο δύσκολες παθήσεις όπως είναι η αρθρίτιδα. Χάρη στην υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C, το τσάι χρησιμοποιείται για την πρόληψη και τη θεραπεία του κρυολογήματος και της γρήπης. Τα αντιοξειδωτικά και βιοφλαβονοειδή που περιέχονται στα κοινόροδα παίζουν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος και στην καταπολέμηση των ελεύθερων ριζών. Διαταραχές στην υγεία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη χρόνια διάρρεια, στις αλλεργίες, στις κοιλιακές κράμπες, στη βροχίτιδα, στο άσθμα και στο άγχος. Βοηθά ιδιαίτερα σε καρδιακές ασθένειες και λόγω της πυκτίνης που περιέχει μπορεί να ανακουφίσει από τη δυσκυλιότητα, να καθαρίσει τα έντερα και να μειώσει τη χοληστερόλη. Το ουροποιητικό σύστημα λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνη C βοηθά στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού και ουροποιητικού συστήματος. Μπορεί να βοηθήσει το ανοσοποιητικό σύστημα λόγω των ήπιων απολυμματικών ιδιωτήτων και γι' αυτόν τον λόγο χρησιμοποιείται για τη θεραπεία λοιμώξεων του ουροποιητικού. Επίσης,
Το τσάι, λόγω των αντιφλεγμονών ιδιοτήτων του, χρησιμοποιείται για την ανακούφιση του ήπιου πόνου που σχετίζεται με τους ρευματισμούς και τα αρθρητικά. Και λόγω της υλής περιεκτικότητας σε βιταμίνη C, βοηθά τον ασθενή να αποκτήσει μεγαλύτερη ευελιξία στις αρθρώσεις που πλήττονται. Επίσης, το τσάι από άγριες τριανταφυλλές δρά σαν διουρητικό και βοηθά το σώμα να αποβάλει τα περιττά υγρά. Είναι από τα καλύτερα ροφήματα που βοηθά στην απαλλαγή από την κατακράτηση των υγρών. Διακόπτουμε για διαφημίσεις. Σε λίγο πάλι μαζί. Ανακεφαλαιώνω τονίζοντας τις θεραπευτικές ιδιότητες αυτού του απλού φυτού, αυτού του απλού θάμνου. Έχει πάρα πολλές θεραπευτικές ιδιότητες. Ενισχύουν το ανοσοποιητικό και ουροποιητικό σύστημα. Βοηθά στη θεραπεία της αρθρίτιδας και στην αντιμετώπιση ουλόνστος στην επιδερμίδα. Χρησιμοποιείται για διαταραχές όπως είναι οι αλλεργίες, το άσθμα, η χρόνια διάρρεια, η βροχίτιδα και το άγχος. Και λόγω της πυκτίνης που περιέχει, μπορεί να ανακουφίσει τη δυσκυλιότητα καθαρίζοντας τα έτερα και να βοηθήσει στη μείωση της χολυστερόλης. Χρησιμοποιούνται βασικά για τη θεραπεία του κρυολογήματος και της γρίπης. Και προληπτικά και κατά τη διάρκεια, διότι μειώνουν το χρόνο της ασθένειας. Ήδη η σύγχρονη επιστήμη διερευνά τη χρήση του για τη θεραπεία ορισμένων φλεγμονωτών διαταραχών, όπως είναι η οστεοαρθρίτιδα και η ρευματοειδή αρθρίτιδα. Είναι μια άριστη εναλλακτική λύση για όσους δεν μπορούν να πάρουν φάρμακα για το κρυολόγημα εξαιτίας της υψηλής πίεσης του αίματος. Στο Μισούρι, Υπουργείο Υγείας και άλλες υπηρεσίες που αυξήθηκαν τα ισχύα λένε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν εναλλακτική λύση στα φάρμακα σε μητέρες που θυλάζουν και να μειώσει τις επιπτώσεις στο παιδί ή να βοηθήσει στην ενδυνάμωση του ανοσοποιητικού του παιδιού μέσω του γάλακτος. Πίνει τσαγάκι η μητέρα που θυλάζει και τα ευεργετήματα πηγαίνουν στο βρέφος. Σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε σε σκανδιναβικό περιοδικό ρευματολογίας, τα κοινόροντα έχουν αποδειχθεί ότι μειώνουν τον πόνο σε ασθενείς που πάσχουν από οστεοαρθρίτιδα μέσα σε 20-25 ημέρες περίπου. Σε μια έρευνα που διεξήχθηκε το 2007 από δανούς ερευνητές, θρημάτισαν όστρακα και κοινόροντα και η σκόνη αυτή μείωσε την φλεγμονή και τον πόνο σε ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα του γόνατος και του ισχύου. Σε μια μελέτη που έγινε το 2008 από το Ινστιτούτο The Parker στη Δανία, πήραν μέρος 287 ασθενείς για ένα διάστημα 3 μηνών και διεπίστωσαν την αποτελεσματικότητα του κοινόροντου στην θεραπεία της αρθρίτιδας. Το 2010 δημοσιεύτηκε μια μελέτη που έγινε στο ιατρικό κέντρο του στο Πανεπιστήμιο Τσαρίτε στο Βερολίνο, αναφέροντας τα ίδια αποτελέσματα σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα.
οι ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα έπαιρναν 5 γραμμάρια κοινόροδου στη σκόνη καθημερινά για 6 μήνες. Τα συμπτώματα βελτιώθηκαν σημαντικά στην ομάδα που έπαιρνε το κοινόροδο, ενώ επιδεινώθηκαν στην ομάδα που δεν το έπαιρνε. Μία άλλη μελέτη έδειξε ότι τα κοινόροδα λόγω των αντιφλεγμονώδων ιδιοτήτων έχουν την ιδιότητα να αντικαταστήσουν και να συμπληρώσουν τρέχουσες θεραπείες οστεοαρθρίτιδας. Πιστεύουμε ότι τα βιοφλανοειδή και οι βιταμίνες Α και Ε που μειώνουν τη φλεγμονή οφείλονται για τη μείωση του πόνου και της φλεγμονής στους ανθρώπους που πάσχουν από αρθρίτιδα. Στους ασθενείς με αρθρίτιδα, εκτός από τη μείωση του πόνου και της φλεγμονής, παρατηρήθηκε αύξηση των ισχύων και μείωση της φλεγμονής. Αλλού που μπορεί να βοηθήσει το τσάι από κοινόροδα? Βοηθά στην ημινόπαυση. Οι εξάψεις που βιώνουν οι γυναίκες όριμης ηλικίας που πλησιάζουν ή βρίσκονται στην ημινόπαυση. Αυτές οι εξάψεις δημιουργούνται από ορμονικές αλλαγές που σημαίνει μείωση των επιπέδων των ιστρογόνων και οδηγούν σε μεταβολές στη θερμοκρασία του σώματος. Αν και δεν είναι επικίνδυνες για την υγεία, είναι δυσάρεστες οι εξάψεις και προκαλούν νυχτερινές επιδρόσεις και διαταράσσουν τον ύπνο. Τα κοινόροδα περιέχουν υψηλά επίπεδα από βιοφλαβονοειδή, αλλά και αντιοξειδωτικές και αντιπλεγμονώδεις και αναλγητικές ιδιότητες. Είναι πλούσιο σε βιταμίνη C, η οποία είναι χρήσιμη στην πρόληψη Άρα να έχετε υπόψη σας οι γυναίκες που είστε κοντά στην ημινόπαυση ή στη διάρκεια να χρησιμοποιείτε τη βιταμίνη C η οποία βρίσκεται στα κοινόροδα. Τα βιοφλαβονοειδή αυξάνουν την απορρόφηση της βιταμίνης C και τα δύο αυτά συστατικά μαζί είναι ιδανικά στην αντιμετώπιση αυτών των εξάψεων. Και μπορείτε μέσα να βάλετε και κάποιες γλυκαντικές ουσίες όπως είναι το μέλι, όπως είναι το σιρόπι αγάπης. Το ροδέλαιο το οποίο υπάρχει μέσα στα κοινόροδα περιέχει βιταμίνη Ε, C, Α, Β καροτένιο και λιπαρά οξέα. Έτσι χρησιμοποιείται για την περιποίηση της επιδερμίδας του προσώπου και βοηθά στην αντιγύρανση. Λόγω των αντιοξειδωτικών στοιχείων που περιέχει, διεγείρει την παραγωγή του κολαγόνου. Βοηθάει στη μείωση των λεπτών γραμμών κεριτίδων, είτε στο πόδι της χήνας, είτε στα χείλη, στις άκρες των χειλιών. Το έλαιο μπορεί και διεισδύει στην επιδερμίδα λόγω της βιταμίνης Α, η οποία έχει αρκετά μικρά μόρια και μπορεί να πάει πιο βαθιά στην επιδερμίδα. Η βιταμίνη Α βελτιώνει τα επίπεδα υγρασίας της επιδερμίδας, μειώνει τις ρητίδες και τις λεπτές γραμμές. Οι περιόδεις ακτίνες του ήλιου βλάπτουν την επιδερμίδα και δημιουργούν τη φωτογύρανση. Τα αποτελέσματα φαίνονται στο πρόσωπο με τη δημιουργία κοιλίδων, αποχρωματισμού της επιδερμίδας και μεριτίδες. Τα αντιοξειδωτικά τα οποία καταπολεμούν τις ελεύθερες ρίζες
η βιταμίνη Α σε συνδυασμό με τα απαραίτητα λιπαρά του ροδέλαιου συμβάλλουν στη βελτίωση του τόνου της επιδερμίδας καθώς και της υφής. Τα λιπαρά οξέα του ροδέλαιου βοηθάνε στη θεραπεία των πληγών, των ουλών και βοηθούν στην αναγέννηση της επιδερμίδας. Η βιταμίνη Α επηρεάζει τον ουλώδη ιστό χάρη στην ικανότητά της να βελτιώνει την υφή και τον τόνο της επιδερμίδας. Γι' αυτό το λόγο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη θεραπεία της πλεβίτιδας, των κυρσών, για τις λοιμώξεις του δέρματος και τις βλάβες στον ιστό του δέρματος που προκαλούνται από εγκάβματα. Το κοινόροδο περιέχει ένα ενεργό συστατικό, το λιποϊκό οξύ, το οποίο είναι ισχυρό αντιοξειδωτικό. Η λειτουργία του είναι να καταστρέψει τις ελεύθερες ρίζες στην επιδερμίδα και αυτό βοηθά την επιδερμίδα να διατηρεί την ελαστικότητα και την νεανική εμφάνιση. Βοηθά στη θεραπεία της ακνής σκοτώνοντας τα μικρόβια και βακτήρια που την προκαλούν. Αποτρέπει επίσης την ξηρότητα χωρίς να το κάνει λιπαρό. Και ερχόμαστε στα ξηρά και ταλαιπωρημένα μαλλιά. Μπορεί το ροδέλαιο να εφαρμοστεί απευθείας στις άκρες των μαλλιών. Αφήνουμε το ροδέλαιο στα μαλλιά για μία ώρα περίπου και το ροδέλαιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα. Μπορούμε να κάνουμε μασάζ στο τριχωτό της κεφαλής, να το αφήσουμε 10-20 λεπτά και στη συνέχεια να λούσουμε τα μαλλιά. Το τσάι από κοινόροδα είναι πάρα πολύ καλό κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Ευεργετικό στην πρόληψη λοιμώξεων του ουροποιητικού συστήματος, της ουρικής αρθρίτιδας, του σκορβούτου, βοηθά στη μη δημιουργία πετρών στη χολή και μειώνει οπωσδήποτε, βοηθά στην κατακράτηση των υγρών. Το βλάδι από κοινόροδα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια των πρώτων 4 εβδομάδων της εγκυμοσύνης. Εντάξει, θα πρέπει να συμβουλευτείτε κάποιον ειδήμονα, κάποιον γιατρό. Και ερχόμαστε στους άνδρες με προβλήματα προστάτη. Πάρα πολύ συχνό γεγονός. Τα κοινόροδα περιέχουν μεγάλες ποσότητες ενός αντικαρκυνικού καροτενοειδούς που ονομάζεται λικοπένιο. Έχουν δείξει, μελέτες έχουν δείξει ότι μία συγκεκριμένη δοσολογία από κοινόροδα κάνει και προληπτική δράση στον καρκίνο του προστάτη. Άρα μπορεί μία κατανάλωση 3-6 γραμμαρίων την ημέρα μπορεί να βοηθήσει τα άτομα που πάσχουν τόσο από ακράτεια ούρων η οποία δημιουργείται από τον καρκίνο του προστάτη. Αυτός είναι ένας μικρός αδένας περίπου σαν καρύδι και βρίσκεται κάτω από την ουροδόχο κύστη. Το λικοπένιο λόγω της αντιοξειδωτικής δράσης βοηθά στην καταπολέμηση του καρκίνου. Έρευνες έχουν δείξει πολύ μεγάλα ενθαρρυντικά αποτελέσματα μεταξύ της πρόσληψης λικοπενίου και της μείωσης των συμπτωμάτων του καρκίνου του προστάτη αλλά και των καρδιακών παθήσεων και του εκφυλισμού της οχράς κοιλίδας όπως και μερικά άλλα καροτενοειδή όπως είναι η λουτεΐνη, όπως είναι η ζεαξανθίνη. Το λικοπέδιο παρουσιάζει ένα είδος αντιοξειδών που αναφέρεται ως μη προβιταμίνη Α. Άρα η προσθήκη κοινόροδων στην ημερήσια διατροφή
μπορεί να μειώσει τις πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου του προστάτη. Ροδέλαιο για εξωτερική χρήση φτιάχνεται κυρίως από τις ποικιλίες Δαμάσκης και Γκαλίκας και είναι πανάκριβο. Κυκλοφορεί στην αγορά, αλλά συνήθως είναι νοθευμένο από άλλες σήμερες ποικιλίες. Το ροδέλαιο περιέχει βιταμίνη Ε, C, Α, Β και λιπαρά οξέα και χρησιμοποιείται για την περιποίηση της επιδερμίδας του προσώπου. Βοηθάει στην αντιγύρανση λόγω των αντιοξειδωτικών στοιχείων που περιέχει και έτσι διεγείρει την παραγωγή του κολαγόνου. Βοηθάει στη μείωση των λεπτών γραμμών κεριτίδων, διεισδύει στην επιδερμίδα λόγω της βιταμίνης Α για να πάει πιο βαθιά στην επιδερμίδα. Η βιταμίνη Α βελτιώνει τα επίπεδα υγρασίας της επιδερμίδας και μειώνει τις ρητίδες και τις λεπτές γραμμές. Τα απαραίτητα λιπαρά οξέα του ροδέλαιου βοηθούν στη θεραπεία των ουλών πληγών και προάγουν την αναγέννηση της επιδερμίδας. Γι' αυτόν τον λόγο καλό είναι να χρησιμοποιείται στη θεραπεία της φλεβίτιδας των κυρσών, σε λοιμώξεις της επιδερμίδας και σε βλάβες στον ιστό της επιδερμίδας που δημιουργούνται από εγκάβματα. Το ροδέλαιο θεραπεύει την ακμή σκοτώνοντας τα βακτήρια που την προκαλούν. Αποτρέπει επίσης και την ξηρότητα χωρίς να κάνει την επιδερμίδα λιπαρή. Βοηθά τα ξηρά και τα λεπορημένα μαλλιά με μασάζ και πάμε στο ροδόνερο που είναι κατάλληλο για λιπαρές επιδερμίδες. Μπορείτε να κάνετε ροδόνερο και να το χρησιμοποιείτε στην περιποίηση του προσώπου. Το εθέριο έλαιο του άγριου τριαντάφυλλου έχει ένα αισθησιακό, ένα γλυκό άρωμα. Διώχνει το στρες και δημιουργεί καλή διάθεση. Έχει αντισηπτική και τονωτική δράση, βοηθά τις αφυδατωμένες επιδερμίδες, βοηθά τις επιδερμίδες με προβλήματα ραγάδων και σπασμένων αγκίων. Θα πρέπει, εάν χρησιμοποιείτε την ημέρα, θα πρέπει να μην κάνετε ηλιοθεραπεία γιατί αυξάνει την ευαισθησία της επιδερμίδας. Ιδιαίτερη προσοχή. Έχει μία αντίστοιχη ιδιότητα όπως έχει και το βαλσαμέλαιο. Στη μαγειρική, τα άνθη και οι καρποί της άγριας τριανταφυλλιάς χρησιμοποιούνται για γλυκά κουταλιού, για μαρμελάδες, για σιρόπια, για ζεστά ροφήματα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αρτοσκευάσματα, στο κρασί, καθώς και στο υδρόμελο. Μπορούν να γίνουν τα κοινόροδα σιρόπι, να γίνουν ζελέ. Σαν αφέψιμα, με ομά ή αποξηραμένα κοινόροδα χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία των κρυολογημάτων και μπορούμε να τα συνδυάσουμε με άλλα βότανα όπως είναι η μέντα, ο υβίσκος, το χαμομήλι. Δύο κουταλάκια του γλυκού αποξηραμένων κυνόροδων σε μία κούπα σε 220 ml περίπου ζεστό νερό. Μπορείτε να βάλετε μέσα μέλι, κανέλα, λεμόνι ή σιρόπι αγάπης.
Τους καρπούς τους συλλέγουμε από τον Αύγουστο μέχρι τον Οκτώβριο, ανάλογα με την περιοχή βέβαια. Πλένουμε τα κοινόροδα και τα βάζουμε σε ένα καθαρό σεντόνι, σε μία πετσέτα για να στεγνώσουν. Κόβουμε το επάνω και το κάτω μαύρο κοτσανάκι που έχουν και τα βάζουμε σε αντικολλητικό χαρτί στον ήλιο, σκεπασμένα με ένα ύφασμα, με ένα τούλι, για να αποξηραθούν για 4 εβδομάδες περίπου. Εάν έχει υγρασία το βράδυ, τα βάζουμε μέσα και τα ξαναβγάζουμε πάλι το πρωί. Όταν αποξηραθούν, τα αποθηκεύουμε σε βάζα ή σε πάνινες σακούλες, σε σκοτεινό και δροσερό μέρος, για να μπορέσουν να διατηρηθούν. Εάν θέλετε τώρα να κάνετε ροδέλαιο, θα πρέπει σε ένα βάζο να βάλετε 1-2 κούπες περίπου έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Βάζετε φρεσκομαζεμένα ροδοπέταλα ίσα ίσα να καλύψουν το λάδι και τα αφήνετε να σταθούν για 24 ώρες. Κατόπιν θα πρέπει να βάλετε το λάδι σε ένα άλλο δοχείο, να μαζέψετε σε ένα πανί τα ροδοπέταλα και πιέζοντάς τα να βγάλετε το λάδι και τις ουσίες που περιέχονται στα ροδοπέταλα. Και επαναλαμβάνετε αυτή τη διαδικασία μέχρι να πάρετε την ένταση του αρώματος που επιθυμείτε. Λοιπόν, οι καρποί και τα ροδοπέταλα πάντα διατηρούνται σε σκοτεινό μέρος, σε χάρτινη, σε πάνι σακούλα ή σε κάποιο βάζο. Μην πίνετε μεγάλες ποσότητες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μπορείτε να πιείτε 2-3 φλιτζάνια την ημέρα, αλλά όχι το βράδυ, γιατί περιέχουν πάρα πολλές βιταμίνες και που είναι δυνατόν να δημιουργήσουν υπερδιέργεση και να μην μπορεί να μας πιάσει ο ύπνος εύκολα. Φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις δεν έχουν αναφερθεί. Δεν έχει παρενέργειες και μπορεί να δίνεται στα παιδιά οποιασδήποτε ηλικίας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν εναλλακτική λύση τα φάρμακα σε μητέρες που θυλάζουν, μειώνοντας τις επιπτώσεις στο παιδί και σύμφωνα με τη γνώμη του θεράποντα ιατρού. Επίσης, βοηθά πάρα πολύ τους καπνιστές και ιδιαίτερα τους υπερτασικούς που δεν μπορούν να πάρουν φάρμακα. Αυτά για τα κοινόλογα. Τα έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Φροντίστε να προμηθευτείτε, να τα συγκεντρώσετε, να τα μαζέψετε ίδιοι ή να τα πάρετε από κάποιο κατάστημα πώλησης βοτάνων. Όποιος χρειαστεί κάτι μπορεί να επικοινωνήσει τα τηλέφωνα τα προσωπικά μου, που είναι 2315 515 983 ή στο κινητό 6996 034 750. Ακόμη και για δωρεάν συμβουλή ή γνώμη. Να έχετε ένα καλό βράδυ.